Θέλω να σου πω ότι η κόρη μου σε λέει Λελένη. Αλήθεια. Ναι. Λέει μαμά, 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 Λελένη. Λελένη, Λελένη. Και θέλω να σου πω ότι δεινοπαθούμε, γιατί κανονικά είναι η ώρα που τη βάζουμε για ύπνο, αλλά δεν μπαίνει για ύπνο την ώρα που παίζει. Το τσέκαρε χθες που ήσουν ελεύθερη στο σπίτι. Το τσέκαρε χθες που ήμουν στο σπίτι και ήθελε να δει Λελένη, Λελένη. Και πήρα τώρα τη γιαγιά τηλέφωνο που είναι και τη λέω: έχει πέσει για ύπνο. Όχι, παιδί μου, δεν μπορούμε να τη σηκώσουμε από τηλεόραση. Και λέω: αν δεν μπορούμε να τη σηκώσουμε τώρα, μήπως όταν θα θέλουμε να διαβάσει. Ότι εσύ είσαι μέσα σε αυτό το Λελένη, υπάρχει και η Μανούλα. Και χτες που ήμουν εκεί και της έλεγα πάμε πουλάκι μου να κοιμηθούμε, να ξεκουραστούμε όλοι μαζί, πάλι δεν πήγαινε. Μπορεί να μπερδεύτηκε ρε παιδί μου, γιατί εγώ θυμάμαι τα δικά μου παιδιά μπερδευόντουσαν όσο ήταν μικρά. Ναι, στο πώς βγαίνω έξω από την τηλεόραση και ξαναμπαίνω μέσα. Ναι, είναι μπέρδεμα για και ένα πες παιδάκι. Μου. Πες πώς λέει και εμένα. Δεν ήθελα να σε εκθέσω. Δεν με πειράζει, γέρο με λέει. Και η Ελένη. Δεν λέει γέρο, παππού. Λέει, το φτιάξες. Το φτιάξες. Χειρότερο το έκανε. Παππού λέει. Όλους τους άντρες με μουσεί και λίγο έτσι να έχουν ασπρίσει, τους λέει όλους παππού. Με εκθέτει στον δρόμο με το καρότσι, βλέπει ένα σαραντάρι παππού, παππού, παππού. Τι να κάνω, το Γρηγόρη τον λέει παππού. Λελένη, μαμά, παππού. Πάντως και η δικιά μου όταν της λέω το όνομά μου, για να μην με λέει μόνο μαμά, έτσι, για να δω αν θα το πει. Λένη με λέει. Το Ελένη δεν μπορεί να το πει. Δεν ξέρω γιατί. Εμένα λέει Λένη. Τέλος πάντων, σκέφτομαι ότι αν δεν μπορούμε να τη μαζέψουμε από τηλεόραση να πάει για ύπνο, πώς θα τη μαζεύουμε να διαβάσει. Εξήγησέ μου. Εξήγησέ μου, πώς μαζεύονται. Πού να μάθει και αυτά τα πιο ήρου που λέω κι εγώ, τα κινητά, τα iPad, αυτά, εκεί είναι που θα τρελαθεί εντελώς. Αυτό το θέμα με απασχολεί πάρα πολύ. Νομίζω ότι δεν θα τα καταφέρω ποτέ σε αυτό το κομμάτι. Σηκώνω τα χέρια ψηλά. Πώς θα καταφέρεις να βάλεις ένα παιδί να συγκεντρωθεί και να διαβάσει ενώ στο μυαλό του έχει να κάνει 150 άλλα πράγματα. Χιλιάδες πράγματα. Να παίξει, να δει τηλεόραση. Αυτό. Φαντάζομαι ότι το μυστικό είναι στο κίνητρο.